μας έχει δώσει το δικαίωμα λοιπόν από Δευτέρα να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους και να τις μετατρέψουμε ακόμα και σε ελαστικές μορφές εργασίας. Με επιδότηση κατά 60% του υπολείπου από το κράτος. Εδώ όμως είναι η μεγάλη κοροϊδία και θα το χαρακτηρίσω κοροϊδία. Γιατί δεν το κατάλαβε κανένα στην αρχή. Ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα πληρωθούν εξ ολοκλήρου από την επιχείρηση στο μισθό που ίσχυε προ-κορονοϊού. Στάσου, δηλαδή εσύ θα... Σας πω ένα παράδειγμα. Εσύ θα... Ναι, πες μας ένα παράδειγμα και να κλείσουμε με αυτό. Έπαιρνε ένα μισθό εργαζόμενος 1.000 ευρώ το μήνα. Έχεις ένα εργαζόμενο με 1.000 ευρώ το μήνα, ας πούμε. 1.000 ευρώ το μήνα. Το μάγειρα, ας πούμε. Να δουλέψει τις μισές μέρες. Ναι. Τις μισές μέρες να δουλέψει. Θα του δώσεις... Άρα θα του δώσω 500 ευρώ. Ναι. Το κράτος έρχεται λοιπόν από τα υπόλοιπα 500 μέχρι τα 1.000 να τον επιδοτήσει το 60%, δηλαδή 300 ευρώ. Ναι. Αμέσως ο εργαζόμενος έχει μια απώλεια στο χιλιάρικο 200 ευρώ. Μόνο 20% έχασε. Ναι. Οι ασφαλιστικές του όμως που εσύ θα πληρώσεις. Θα τις πληρώσω εγώ και σαν να παίρνει 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Δηλαδή, μία στιγμή προσπαθεί να με βοηθήσει, την άλλη με σκοτώνει.